να βάλουμε στο τραπέζι ότι είναι εξαιρετικά πιθανόν η ενέργεια αυτή να ήταν προβοκάτσια. Όχι απλώς δηλαδή κάποιο ατύχημα να πήγαν να αναχαιτήσουν οι Ουκρανοί κάποιον ρωσικό πύραυλο και να φύγαν οι πύραυλοι τους και να χτύπησαν το πολωνικό έδαφος, γιατί βάσει των κατευθύνσεων που ερχόντουσαν οι υποτιθέμενοι ρωσικοί πύραυλοι, δεν θα έπρεπε να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση οι Ουκρανικοί. Δεδομένης δε της ιστερίας μετά του Ζελένσκι και της παρανοϊκής προσπάθειάς του, αλλά με ζέση να παρασύρει τον Biden στο να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον της Ρωσίας, δείχνει ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να ήταν εσκεμμένη ενέργεια από πλευράς της Ουκρανίας, ώστε να κλιμακώσει την κατάσταση και να συμπαρασύρει και άλλες χώρες εναντίον της Ρωσίας, θεωρώντας οι Ουκρανοί ότι έχουν ήδη επιτύχει, και όντως έχουν επιτύχει ένα μεγάλο πλήγμα εναντίον της Ρωσίας, ότι η Ρωσία χρειάζεται, είναι στο κλεισμένη στα σκοινιά, χρειάζεται μερικές έτσι δυνατές γροθιές που δεν μπορούν όμως να τις φέρουν από μόνοι τους οι Ουκρανοί και θα καταρρεύσει. Αυτό είναι μια παρανοϊκή ανάγνωση. Ακόμη όμως και να μην έγινε έτσι και να είναι ατύχημα, και ατυχήματα συμβαίνουν, καταρχάς είναι παρανοϊκό να ζητάς μια τόσο έτσι ακραία κλιμάκωση, δηλαδή ουσιαστικά επίθεση εναντίον της Ρωσίας, για κάτι που ακόμη και αν έχει συμβεί από ρωσικό πύραυλο θα ήταν ατύχημα. Πράγματα τέτοια που συμβαίνουν στους πολέμους. Να θυμίσουμε ότι στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το ελβετικό έδαφος, και δεν λέω έδαφος τα βουνά, λέω χωριά, κομοπόλης, επανειλημμένος, όχι μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα ή πενήντα φορές, επανειλημμένος είχαν υποστεί σαρωτικούς βομβαρδισμούς από συμμαχικά βομβαρδιστικά που είχαν μπερδευτεί και νόμιζαν ότι βομβαρδίζαν γερμανικές περιοχές. Όπως επίσης, αν θυμάμαι καλά, και συμμαχικά βομβαρδιστικά είχαν καταρριφθεί από ελβετικά μαχητικά. Λοιπόν, τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Κανείς δεν σκέφτηκε να επιτεθεί στην Ελβετία ή η Ελβετία να, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, και επίσης και στον ψυχρό πόλεμο έχουν γίνει παρόμοια συμβάντα. Δηλαδή, αυτή η προσπάθεια να γίνει μια υπερκλιμάκωση, ακόμη και αν ο πύραυλος ήταν ρωσικός ή τα όπλα αυτά ήταν ρωσικά, δείχνει δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο Γιώργος λοιπόν είπε ότι έχουμε όντως ένα πλεώνασμα παράνοιας, έχουμε δηλαδή παρανοϊκούς, όντως τους έχουμε, κρετίνους, όχι μόνο μέσα στον κόσμο, το βλέπουμε δηλαδή στα social media, το βλέπουμε και στην Ελλάδα, κάποιοι άνθρωποι δηλαδή από τον καναπέ τους είναι έτοιμοι να καταστρέψουν τον κόσμο, γιατί έτσι τους ήρθε, ξέρω εγώ, γιατί θέλουν πυρηνικό πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν ξέρω και εγώ πώς σκέφτονται, αλλά υπάρχουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και στον ευρωπαϊκό μηχανισμό εξουσίας. Ευτυχώς πάλι, όπως είπε ο Γιώργος, οι Αμερικανοί δεν είναι έτσι. Μπορεί να τους κατηγορήσεις για πάρα πολλά πράγματα, για πάρα πολλά, και γενικότερα και για τον πόλεμο αυτόν και μια σειρά από άλλα. Αλλά ακριβώς γιατί είναι υπερδύναμοι, ακριβώς γιατί έχουν πυρηνική στρατηγική, ακριβώς γιατί έχουν ανθρώπους που γνωρίζουν τι συμβαίνει, τι μπορεί να συμβεί σε παρόμοια κατάσταση, έχουν όλη την κληρονομιά του ψυχρού πολέμου, βάλανε πάγο. Και βάλανε πάγο με πολύ έτσι φανερό τρόπο, ουσιαστικά άδειασαν το Ζελένσκι. Τώρα θα μου πει κανείς, μα είναι δυνατόν οι άνθρωποι να είναι τόσο χαζοί, να είναι τόσο ηλίθιοι, τόσο κρετίνοι και να θέλουν καταστροφή? Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι οι περισσότεροι άνθρωποι και δυστυχώς και μεγάλο κομμάτι των ειδικών εντός και εκτός εισαγωγικών, και όχι μόνο των θεωρητικά ειδικών, δηλαδή ακαδημαϊκών δασκάλων, ανθρώπων που είναι στο μηχανισμό λήψη αποφάσεων, το βλέπω εγώ σε κάτι θλιβερά υποκείμενα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ας πούμε, θεωρούν ότι έχουν εγκλωβιστεί σε μια λογική ότι ο ψυχρός πόλεμος τελείωσε ανέμακτα, γιατί έτσι θα συνέβαινε αναγκαστικά, δεν μπορούσε να προκύψει κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια γραμμική ανάγνωση της ιστορίας, δετερμινιστική και φυσικά λανθασμένη. Όπως έχουμε συζητήσει και μαζί, ο ψυχρός πόλεμος άπειρες φορές θα μπορούσε να έχει οδηγηθεί σε πυρηνικό ολοκαύτωμα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θεωρούν λοιπόν ότι λειτουργήσε άριστα η λεγόμενη ισορροπία του τρόμου, και θεωρούν ότι αυτή συνεχίζει να υπάρχει σήμερα, οπότε τι λένε? Και πολλές φορές το αναφέρουν και γραπτά, δηλαδή, και σε συζητήσεις και τέτοια. Και λένε ότι
Δεν υπάρχει περίπτωση η Ρωσία να κάνει χρήση πυρηνικών, γιατί αν κάνει χρήση πυρηνικών, θα κάνει χρήση και το ΝΑΤΟ πυρηνικών. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή, στο περιβόητο MAD, το Mutual Assured Destruction, θα καταστραφούν και οι μεν και οι δε. Άρα η Ρωσία δεν υπάρχει περίπτωση να δύνατο να κάνει χρήση πυρηνικών. Άρα, εάν το ΝΑΤΟ επιτεθεί, τότε η μάχη, ο πόλεμος θα διεξαχθεί στο συμβατικό επίπεδο. Εκεί η Ρωσία είναι αδύναμη. Έδειξε ότι δεν έχει δυνατότητες αυτές που έτσι όντως είναι. Δεν αποδείχθηκε ότι ο ρωσικός οδοστρωτήρας που φοβόντουσαν πάρα πολύ στη Δύση και θεωρούσαμε και εμείς ότι υπήρχε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχει πολλά προβλήματα η συμβατική πολεμική μηχανή της Ρωσίας. Και άρα και συνακόλουθα λοιπόν η Ρωσία θα υποστεί τη συντριπτική ήττα την οποία φιλοδοξούν να της επιφέρουν και θα έχουμε ένα νέο 91 όπως λένε οι ίδιοι. Θα έχουμε δηλαδή μια καταστροφή της Ρωσίας πλέον και όχι της Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, ακόμη και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, εάν αυτό είναι καλό για την Ευρώπη, είναι καλό για τον κόσμο, τέλος πάντων αν θα δημιουργήσει μετά μια συνετριμμένη Ρωσία, ακόμη και αν προέκυπτε, λέω, τι θα γινόταν, θα άφηνε χώρο σε μια υπερκίνα κτλ. Αυτά είναι ψηλά γράμματα, δεν τους νοιάζουν. Είναι εγκλωβισμένοι σε έναν παρανοϊκό αντιρωσισμό, όπως κάποιοι άλλοι είναι εγκλωβισμένοι σε έναν παρανοϊκό φιλορωσισμό και δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Όμως αυτή η άποψη δεν είναι απλώς λάθος. Είναι αυτό που είπε ο Γιώργος, είναι παρανοϊκή, είναι παρανοϊκά λάθος. Για άλλη μια φορά θα το πω, κάνω κατάχρηση του όρου, αλλά έτσι είναι. Γιατί σε καμία περίπτωση η περιβόητη ισορροπία του τρόμου δεν εξασφάλισε την ειρήνη στον ψυχρό πόλεμο. Ούτε είναι δεδομένο ότι εάν προκύψει πυρηνική αντιπαράθεση, δηλαδή απειλή χρήσης πυρηνικών, ότι θα το σταματήσει αυτό το πράγμα. Καταρχάς, όπως έχουμε συζητήσει και μαζί, δεν υπάρχει αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή. Δεν θα καταστραφούν όλοι. Κάποιοι σε έναν πυρηνικό πόλεμο θα μείνουν ακόμη και ανέγκυχτοι. Δηλαδή χώρες όπως είναι η Κίνα, ας πούμε, θα υποστεί πάρα πολύ μικρά πλήγματα, μικρές λίγες συνέπειες από τη ραδιενέργεια και πιθανώς και από ένα είδος μίνι πυρηνικού χειμώνα που μπορεί να υπάρξει. Ακόμη όμως και οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή εάν σκεφτούμε δηλαδή έναν πυρηνικό πόλεμο μεταξύ ΝΑΤΟ και μεταξύ Ρωσίας, καταρχάς τι εννοούμε μεταξύ ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν είναι μια συμπαγής οντότητα, τα πυρηνικά τα έχουν οι Αμερικανοί, τον τεράστιο όγκο. Οι Γάλλοι, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν με δικό τους τρόπο και δεν υπάρχει περίπτωση καμία να τους παρασύρει κάποιος για χάρη της Πολωνίας, της Ουκρανίας ή της Εσθονίας σε πυρηνικό, θερμοπυρηνικό ολοκαύτωμα, θα χρησιμοποιήσουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο μόνο για αποτροπή, για να μην πληγούν αυτοί. Άρα δεν είναι καθόλου σίγουρο αν θα επιτρέψουν και γενικότερα το ΝΑΤΟ να λάβει τις αποφάσεις τέλος πάντων ενεργοποίηση του άρθρου 5 κλπ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, ακόμη όμως και αν πάμε σε έναν πυρηνικό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, άιντε και των Ευρωπαίων να χρησιμοποιήσουν και αυτοί, αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία θα υποστεί συντριπτικότατα πλήγματα, μπορεί να χάσει και το μισό της πληθυσμό, αλλά θα επιβιώσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε ότι η Ρωσία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχε πάνω από 20-25, κοντά στα 30 εκατομμύρια νεκρούς. Εντάξει. Λοιπόν, το να έχει 50 ή 60 εκατομμύρια, ναι, μεν θα είναι συντριπτικό πλήγμα, αλλά η Ρωσία θα επιβιώσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστούν επίσης τεράστιο πλήγμα, αλλά επίσης θα επιβιώσουν ως χώρα. Δεν θα επιβιώσουν όμως ως μεγάλη βιομηχανική δύναμη, γιατί θα υποστούν τέτοια καταστροφή οι βιομηχανικές τους υποδομές, γιατί είναι μια προηγμένης τεχνολογίας χώρα, που πάρα πολύ δύσκολο θα μπορέσουν να επανακάμψουν και να προλάβουν ξανά στον αγώνα, στο κυνήγι, να κυνηγήσουν την Κίνα, την Ινδία και άλλες χώρες. Θα έχουν επιβιώσει σχεδόν άθικτες και θα ξεφύγουν πλέον. Η Ρωσία θα επιβιώσει, επαναλαμβάνω. Η Ευρώπη όμως θα εξαφανιστεί. Αυτό οφείλουμε να το κατανοήσουμε. Αυτό που λέμε Δυτική Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει πυρηνικό πόλεμο μεγάλης κλίμακας, ούτε καν μεσαίας κλίμακας. Γιατί είναι πολύ μικρές χώρες με πάρα πολύ πυκνοκατοικημένες που δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να αντέξουν παρατεταμένα πλήγματα. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι η Ρωσία έχει 17,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Θα μου πεις το μεγαλύτερο μέρος είναι η Σιβηρία. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν και οι μηχανισμοί. Η Ρωσία από τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και τώρα,
έχει κάνει ασκήσεις πολιτικής άμυνας το 2017, ας πούμε, κάνει τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας που γίνει ποτέ, με 300.000 συμμετέχοντες. Έχει σχέδια για εκένους του πληθυσμού, μπορεί να τους πάει να κάνει ναράνι. Το Βέλγιο, που έχει περίπου 30.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή κατά τη μικρότερη από την Πελοπόννησο, αν δεν κάνω λάθος, ή κάτι μεγαλύτερο, δεν θυμάμαι τώρα. Η Ελλάδα έχει 131.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάτι ψηλά, αν θυμάμαι καλά. Πού στο διάολο θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Λοιπόν, και έχει 12 εκατομμύρια κατοίκους. Πώς θα γλιτώσουν? Και δεν έχουν απολύτως καμία προετοιμασία, ούτε σε υλικό επίπεδο, ούτε σε ψυχολογικό επίπεδο. Για τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη, αλλά και για τον μέσο Ευρωπαίο ηγέτη, όχι ο πυρηνικός πόλεμος, ο πόλεμος σκέτο. Όχι τώρα να στείλουμε στο Μάλι τίποτα τεθωρακισμένα και 10 μισθοφόρους, 10 επαγγελματίες ή 10 καταδρομείς να πολεμήσουν. Η χώρα μας να πολεμήσει όπως πολέμησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν μπορούν να το δεχτούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το θεωρούν αδιανόητο, το θεωρούν περίπου στο επίπεδο να επιτεθούν οι εξωγήινοι. Είναι κάτι που δεν περνάει από το μυαλό τους. Εάν τους βάλεις ενώπιον του ενδεχομένου να πέσει πάνω τους η θερμοπυρηνική λεμιτόμος, το πιο πιθανό θα καταρρεύσουν. Και οι άλλες χώρες είναι το ίδιο, είναι κάτι το αντίστοιχο. Οπότε τι γίνεται? Δεν είναι ότι θα πάμε απευθείας, θα πατηθούν οι σκανδάλες. Θα πάμε σε μια κατάσταση πυρηνικού brickmanship που λένε οι Αμερικανοί, δηλαδή αυτό που λέμε το, όχι ο εκβιασμός, αλλά ένα είδος μπράντεφερ, ένα ποιος θα λυγίσει πρώτος, ποιος θα λυγίσει από την απειλή. Λοιπόν, και όταν είσαι από τη μία, έχεις μια χώρα η οποία έχει τις δυνατότητες να απορροφήσει πλήγματα, έχει την κουλτούρα του ολοκληρωτικού πολέμου, έχει μια ηγεσία η οποία, ακριβώς όπως λέει η θεωρία, είναι αυταρχική, είναι αντιδικτατορική, θα το πούμε και δικτάτορα, το πούμε, και αυτό σημαίνει, όπως λέει η θεωρία, ότι όταν οι αυταρχικές κυβερνήσεις θεωρούν ότι διακινδυνεύεται η ύπαρξή τους, τότε πολύ πιο εύκολα μπορούν να επιλέξουν ακραίες επιλογές σε αντίθεση με τις πιο δημοκρατικές χώρες. Λοιπόν, όταν έχεις όλα αυτά και από την άλλη έχεις χώρες οι οποίες δεν μπορούν, όχι απλώς να και το ξέρουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα ζήσει σχεδόν κανένας δηλαδή, και αυτοί που θα ζήσουν στις ευρωπαϊκές χώρες, αν πάμε σε πυρηνικό πόλεμο μεγάλης κλίμακας, θα επιβεβαιώσουν αυτό το περιβόητο ρητό του ψυχρού πολέμου που έλεγε οι ζωντανοί θα ζηλεύουν τους νεκρούς. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι είναι το πιο πιθανόν ότι θα υπάρξει ψυχολογική κατάρρευση από πλευράς της Δύσης, εάν πάμε σε τέτοιο ενδεχόμενο. Όχι των Αμερικανών που δεν θέλουν κάτι τέτοιο, αλλά των Ευρωπαίων. Οπότε είναι πολύ πιθανόν ότι αν οδηγηθούμε σε μια αντιπαράθεση, οδηγηθούμε σε πόλεμο. Αυτό που θέλουν. Δηλαδή εμπλακούν νατοϊκές δυνάμεις εναντίον της Ρωσίας και η Ρωσία κατανοήσει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με το συμβατικό της οπλοστάσιο αυτές τις δυνάμεις, και η ηγεσία του Κρεμλίνου, ο Πούτιν και υπέρυξ αυτών, θεωρήσουν ότι οδηγούνται σε ολοκληρωτική ταπείνωση και αφανισμό δικό τους προσωπικά, όχι πολιτικά αλλά και ως πρόσωπα, είναι εξαιρετικά πιθανόν ότι θα επιλέξουν να πάνε σε πυρηνικό εκβιασμό. Και αν εκεί οι δυτικές κοινωνίες αντιληφθούν ότι όντως ο πυρηνικός πόλεμος είναι πραγματικότητα και δεν ισχύει αυτή η βλακεία που λένε ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα, τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα καταρρεύσουν. Λοιπόν, οι Αμερικανοί αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουν. Παρεπιπτόντως, αυτά δεν είναι εκτιμήσεις που έβγαλα εγώ. Δηλαδή, οι λίγοι που έχουν μείνει μεγάλοι θεωρητικοί της πυρηνικής ισχύως, η νέα γενεά που σιγά σιγά βγαίνει, όπως είναι ο Μάθιου Κρόνιγκ, ας πούμε, καθηγητής στο Georgetown, και αλλά δεν είναι μόνο καθηγητής ο άνθρωπος, ήταν και σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ για πυρηνικά όπλα, και πριν από αυτό ήταν ειδικός αναλυτής της CIA πάλι για πυρηνικά όπλα, λέει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, οπότε, όπως είπε ο Γιώργος, πρέπει όλοι αυτοί οι παρανοϊκοί, οι βλαμμένοι, οι ψυχασθενείς, οι κρετίνοι να απομονωθούν. Αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε εμείς βέβαια να απομονώσουμε στο ευρύτερο επίπεδο, αλλά αν μη τι άλλο, να απομονωθούν στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό σύστημα εξουσίας. Όλοι αυτοί που λένε, που είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα εναντίον των Ρώσων για να επιτύχουν τι, δεν μπορώ να καταλάβω. Η Ρωσία ήδη έχει υποστεί μεγάλα πληγμάτα. Αν θέλετε να το πούμε ότι έχει τιμωρηθεί για την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας, έχει τιμωρηθεί. Έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα στο γοητρό της, τεράστιο πλήγμα, πιθανώς μη αναστρέψιμο. Από εδώ και πέρα όμως, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μην οδηγηθούμε σε υπερακραίες καταστάσεις και οδηγηθούμε σε έναν κόσμο, παραλαμβάνω, γιατί εάν γίνει πυρηνικός πόλεμος λόγω της βλακείας
της ηλιθιότητας, της παράνοιας, της αμετροέπειας και της απανθρωπιάς πολλών στην Ευρώπη, τότε η Ευρώπη θα πάψει να υπάρχει. Ο κόσμος θα συνεχίσει να υφίσταται, θα πάμε όμως σε έναν μεταευρωπαϊκό κόσμο, όπου αυτό που λέμε η Λευκή Καυκάσια Φυλή και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός θα έχει περάσει τα βιβλία της ιστορίας. Τέλος. Οπότε και θα κλείσω με αυτό, γιατί έγινα πολύ έτσι φλιάρος. Μια επίσης πολύ σωστή κουβέντα του διεθνολόγου του Θέμη του Τζίμα, μπαλαντέρ κουβέντα για την κρίση στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή στο δυτικό κόσμο κυριαρχούν, μάλλον ανταγωνίζονται τα απλά γεράκια με τα παρανοϊκά γεράκια. Εμείς τουλάχιστον είμαστε με τα απλά γεράκια. Αυτούς που θέλουν και καλά κάνουν από πλευράς τους να επιτύχουν μια γεωπολιτική νίκη εναντίον της Ρωσίας, που ήδη την έχουν επιτύχει, αλλά προς Θεού έχουν το μυαλό, έχουν τις γνώσεις, έχουν την ψυχραιμία, έχουν τα εργαλεία να μην οδηγηθούμε σε πόλεμο.